σας πατάτες, τι κάνετε? Εκεί που σε έφαγα λοιπόν στο διαδίκτυο χθες και άκουγα μουσική, πέτυχα εντελώς τυχαία ένα κομματάκι της Taylor Swift. Αγαπώ Taylor Swift, είναι από τις αγαπημένες μου καλλιτέχνηδες. Το τραγούδι λέγεται Blank Space. Έχουν ολόκληρη αυλή και κάνουν ποδήλατο μέσα στο σαλόνι. Θα μου πεις με τέτοιο σπίτι, ταξί θέλεις για να πας στη κουζίνα, όχι ποδήλατο. Αυτή ξαπλώνει και λέει για τον έρωτά τους και για το τι θα κάνουν και το ένα άλλο και αυτός παίζει Flappy Bird. Χα! Μπορεί να μην ήξερε το παιδί ρε παιδί μου ότι είναι στο πλάνο. Λέει εντάξει, θα φαίνει το γονατάκι μου, θα φαίνει το κεφαλάκι της. Το κινητό δεν θα φανεί ρε παιδί μου, θα το έχω έξω. Χαχα, περνάμε τέλεια. Taylor, έρωτας, αγάπη, έρωτας. Όπα, έρωτας. Χαλάρωσε, μη μου αγχώνεσαι, θα ανάξει την κοπελιά. Έτσι, μπράβο! Μάλλον δεν πιάνει. Μάλλον δεν πιάνει. Όπα, όπα, όπα. Καταστρέφεις το βάζο της γιαγιάς. Καταστρέφεις το αμάξι του παππού. Δεν πειράζει. Αμάξι είναι. Το δέντρο, σιγά! Τόσα δέντρα έχουμε! Τον πίνακα! Το πουκάμισο! Το χείλος του παιδιού. Να το βάλω και αυτό μέσα. Το βάζω. Το χείλος του παιδιού το καταστρέφεις και αυτό γιατί δεν έμεινε και τίποτα έτσι όπως το βάζω. Αλλά το iPhone! Εδώ! Κλασικά πράγματα, πάντα σε ταινίες, σειρές και τα λοιπά, ο πίνακας είναι τελειωμένος και απλά προσθέτει την τελευταία πινελιά, η οποία εκεί είναι το ανύπαρκτο μουστάκι του τύπου. Αυτό που αναρωτιόμουν καθ' όλη τη διάρκεια που έβλεπα το βίντεο κλιπ είναι πώς έχουν τα ζώα και κάθονται εκεί, ακίνητα. Τους έχουν ένα καρότο κρεμασμένο από το ταβάνι και το κοιτάνε έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και μου αρέσουν πολύ όμως οι εκφράσεις τους. Ας πούμε η γάτα στην αρχή είναι σε φάση γαμώ τη ζωή μου. Ή το άλογο. Τελειώνουμε με αυτή τη μαλακία. Ή η καθήκα, φαντάζομαι είναι κάπως. Δεν κοιτάω καν. Μια ματιά μόνο. Δεν κοιτάω. Αυτά λοιπόν, πατάτες. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Α, κάνουμε και τρέχουμε slow motion τώρα, οκ. Καλησπέρα. Α, την άλλη λίγη. Σαπρρ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